Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα του Μέγα Αλέξανδρου για τη φιλοξενία σήμερα στο γήπεδο. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Το ξέραμε αυτό ότι θα ήταν πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Προσπαθήσαμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο. Βάλαμε ένα γκολ στο 19ο λεπτό, αν θυμάμαι καλά. Δεν καταφέραμε να κρατήσουμε το σκορ. Φάγαμε γρήγορα πολύ σε 4 λεπτά μέσα ένα γκολ. Από εκεί και μετά το παιχνίδι ήταν πολύ αμφίροπο. Κάναμε και εμείς ευκαιρίες. Έκανε ο αντίπαλος. Πιστεύω ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα ισοπαλία. Ευτυχώς είχαμε σε καλή μέρα τον Δημήτρη, τον τερματοφύλακά μας. Πήγε πολύ καλά και έβγαλε δύο καλές φάσεις που για μένα ήταν σίγουρα γκολ. Δεν σκύβουμε το κεφάλι, προχωράμε για το επόμενο παιχνίδι. Έχουμε το ρεπό. Έχουμε και ένα δύσκολο παιχνίδι στην έδρα μας με τη Λευκύμη. Πρέπει να προετοιμαστούμε για το παιχνίδι αυτό, να βρούμε όλο τον χρόνο αυτές τις δύο εβδομάδες να προετοιμαστούμε για αυτό το παιχνίδι, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή πορεία στην ομάδα του Μέγα Αλέξανδρου. Ήταν μια πολύ καλή ομάδα. Καταρχάς θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Σήμερα κάναμε το καλύτερο παιχνίδι από την αρχή του πρωταθλήματος. Αποδείξαμε για άλλη μια φορά μπροστά στον κόσμο μας και ευχαριστώ πάρα πολύ τους φιλάθλους που ήρθαν σήμερα κοντά μας, παίζοντας πολύ καλό ποδόσφαιρο. Το μόνο αποτέλεσμα που δικαιούμασταν ήταν η νίκη. Δεχθήκαμε τον γκολ με αυτόν τον γκολ σε μοναδική φάση στο πρώτο ημίχρονο που ο αντίπαλος έφτασε στην περιοχή μας. Καταφέραμε πολύ γρήγορα να ισοφαρίσουμε. Είχαμε πάρα πολλές και καλές ευκαιρίες να έρθει το δεύτερο και το τρίτο γκολ. Δυστυχώς για μας δεν ήρθε και με πολύ καλές αποκρούσεις του τερματοφύλακα και με την ατυχία που είχαμε στο τελείωμα των φάσεων. Θέλω να σταθώ όμως στην πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνουν αυτά τα παιδιά. Από αγωνιστική σε αγωνιστική δείχνουμε πολύ καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο. Παίζουμε πολύ καλό ποδόσφαιρο, πιέζουμε και τρέχουμε σε όλο το γήπεδο και σήμερα δείξαμε απέναντι σε μια από τις πολύ καλές ομάδες του ομίλου ότι τα στάνταρ μας είναι πολύ ψηλά και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Με τέτοιες εμφανίσεις πιστεύω ότι η ομάδα θα πάει όχι απλά καλά, πάρα πολύ καλά στη συνέχεια του πρωταθλήματος και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην προσπάθεια όλων όσων είναι γύρω από αυτήν την ομάδα. Τέλος, θέλω να σταθώ λίγο στους κυρίους μέσα που έχουν τη σφυρίχτρα. Πρέπει να σεβαστούν το κόπο όλων μας σε αυτήν την κατηγορία. Πρέπει να σεβαστούν την προσπάθεια που κάνουν αυτά τα παιδιά όλη την εβδομάδα. Είναι κρίμα για όλους μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, έχετε δίκιο. Είχαμε μια άτυχη στιγμή στο ζέσταμα. Ο Γιώργος Ολαδάς είχε ένα τράβηγμα και αναγκαστήκαμε να κάνουμε τελευταία στιγμή μια αλλαγή. Ο γιατρός που τον είδε είπε ότι δυστυχώς για τον Γιώργο είναι θηλαστικό και θα απέχει κοντά στον μήνα από την ομάδα. Του ευχόμαστε περαστικά και όλα να πάνε καλά. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία την ομάδα του Μέγα Αλέξανδρου. Για το παιχνίδι τώρα, ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Νομίζω ξεκινήσαμε πολύ καλά το παιχνίδι. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε νωρίς. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαμε απειληθεί, νομίζω, ούτε μία φορά. Και αντί να ανέβουμε όταν προηγηθήκαμε, εμείς για κάποιο λόγο ανεξήγητο, δεν ξέρω, κάναμε πολλά ατομικά λάθη μετά. Δεχτήκαμε την ισοφάρηση και ήταν μετά ένα αμφίροπο παιχνίδι. Στο δεύτερο μήχρονο πάλι νομίζω ήμασταν καλύτεροι. Σαν ομάδα, εμείς μπήκαμε καλύτερα από το ότι στο πρώτο. Είχαμε και εμείς ευκαιρίες, είχε ο Μέγα Αλέξανδρου ευκαιρίες. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Και εμείς τώρα θα προσπαθήσουμε στο υπόλοιπο του πρωταθλήματος να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Και η ομάδα να ανέβει και άλλο βαθμολογικά. Νομίζω ότι είμαστε χαμηλά. Έπρεπε να είχαμε και άλλο μαζέψει και άλλους βαθμούς. Αυτά. Ο στόχος μας είναι η υπέρβαση, να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Είναι δύσκολο, νομίζω μπορούμε να το κάνουμε, απλά είμαστε άτυχοι άλλες φορές. Και σήμερα νομίζω έπρεπε να ήμασταν καλύτεροι στο γήπεδο. Αρχικά θέλω να πω περαστικά στο συμπαίχτη μας τον Γιώργο Ντολαδά, που ήταν άτυχος. Παίξαμε και για αυτόν σήμερα. Επίσης, συγχαρητήρια σε όλους τους συμπαίχτες μου, στον προπονητή μου. Κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση. Πιστεύω πως το δίκαιο αποτέλεσμα ήταν η νίκη. Για μας αγωνιστήκαμε πολύ καλά. Όσοι έρχονται μας παρακολουθούν,
Πιστεύω φαίνεται η άνοδος μας παιχνίδι με το παιχνίδι. Χάσαμε πολλές ευκαιρίες, ήμασταν άτυχοι άλλη μια φορά, όπως πριν δύο εβδομάδες εδώ πέρα με τον Κρόνο. Δεν πειράζει, δεν σκύβουμε το κεφάλι, συνεχίζουμε. Έχουμε δείξει πολύ καλά στοιχεία και όσο πάμε θα ανέβουμε κι άλλο. Έχουμε πολύ ψηλά στάνταρ και πιστεύω θα έχουμε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα.